ταπεινωτικό, πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ προσβλητικό άκρος. Με τα λόγια αυτά, ο πατέρας Αμφιλόχιος και πρόεδρος του Ιδρύματος Αγίου Νεκταρίου στα Χανιά αναφέρεται στις αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ψευδώς, όπως τονίζει, εμφανίζουν τη δομή να αντιμετωπίζει προβλήματα. Στα μηνύματα γίνεται λόγος για τρομερή ανάγκη μετά και την νοσηλεία της κυρίας που φρόντιζε για τη σίτιση των φιλοξενούμενων στο Ίδρυμα. Ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα από τον κόσμο, πάντα μας συνένδραμε και πάντα μας συνδράμει. Δεν θα προβαίναμε ποτέ σε μια τέτοια ενέργεια και με τον τρόπο αυτό. Ο τρόπος που έγινε το δημοσίευμα, η ανάρτηση δηλαδή αυτή στο Facebook, ήταν άκρος προσβλητικό. Οπότε αυτό με κάνει να πιστεύω άλλα πράγματα. Τώρα, έχω πολλή φαντασία, είμαι ας πούμε καχύποπτος, δεν γνωρίζω. Όμως όταν λένε ότι τα παιδιά δεν έχουν να φάνε ή δεν έχουν τρόπο να διαβιώσουν λόγω των καταστάσεων, είναι παντελώς ψέματα. Η Ιερά Μητρόπολη Κηδονίας και Αποκορώνου με ανακοίνωσή της χαρακτήρισε ψευδές και κακόβουλο το μήνυμα που εκμεταλλεύεται καταστάσεις και γεγονότα, θυσιάζοντας υπολείψεις στο βωμό του κέρδους και της εκμετάλλευσης. Μετά από την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, ο συντάκτης των μηνυμάτων έχει εντοπιστεί. Έχει επιληφθεί το ηλεκτρονικό έγκλημα. Έχουμε μάθει από πού προήλθε. Δεν θα πούμε κάτι παραπάνω. Γνωρίζουμε από πού έγινε. Έχει ήδη επιληφθεί ο δικηγόρος μας. Έχουν κάνει κάποιες αναρτήσεις ξανά για να το επανορθώσουν. Όμως πιστεύω ότι η ζημιά έγινε. Από Δευτέρα να προχωρήσουμε στις επόμενες κινήσεις. Το Ίδρυμα, διαφορετικά γνωστή ως στέγη κολλησιών Αγίου Νεκταρίου, προσφέρει βοήθεια σε παιδιά που για διάφορους λόγους έχουν απομακρυνθεί από τους γονείς τους.